παραλάβαμε σήμερα μία μήνυση από το πρώτο αστυνομικό τμήμα Ηρακλείου κατά του Δημάρχου, εμένα ως πολιτικού προϊσταμένου στην αρμόδια τη Δημαρχία, αλλά και υπηρεσιακών στελεχών του Δήμου μας, σχετικά με τις κοπές των επικίνδυνων δέντρων, τα οποία έχουμε ξεκινήσει να υλοποιούμε τις τελευταίες ημέρες, σε απόλυτη εφαρμογή και υλοποίηση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Θέλω να υπενθυμίσω ότι ήταν μια προτεραιότητα της Δημοτικής μας Αρχής το να υλοποιήσει αυτές τις αποφάσεις, καθώς τόσο η Διεπιστημονική Επιτροπή, η οποία είχε συσταθεί την προηγούμενη δημοτική περίοδο, αλλά και φυσικά η Γεωπόνη του Δήμου Ηρακλείου, της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Ηρακλείου, κατόπιν αυτοψιών και όλων των σχετικών βαθμονομήσεων και μετρήσεων που γίνονται όσον αφορά την επικινδυνότητα των δέντρων, είχαν κρίνει ότι πρέπει αυτά τα δέντρα να κοπούν, να απομακρυνθούν για την ασφάλεια των πολιτών. Δεν κάναμε λοιπόν τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από το να προστατεύσουμε τους συμπολίτες μας από δέντρα τα οποία έχουν κλείσει τον κύκλο ζωής τους, παρουσιάζουν ασθένειες, παρουσιάζουν αστάθεια και άρα λοιπόν θα πρέπει να απομακρυνθούν. Απέναντι στους συμπολίτες οι οποίοι εκτιμούν και θεωρούν μέσω αυτών των ενεργειών που κάνουν ότι θα ουσιαστικά εγκαλούν τη Δημοτική Αρχή ως μια διάφορη και θα έλεγα ότι λειτουργούμε τιμωρητικά προς το πράσινο. Προφανώς έχουμε πάρα πολλά στοιχεία τα οποία θα προσκομίσουμε στη δικαιοσύνη, τα οποία αποδεικνύουν το ακριβώς αντίθετο. Ενδεικτικά θα σας αναφέρω ένα νούμερο ότι από το 2019 ως και σήμερα που μιλάμε έχουν φυτευτεί πάνω από 2.500 νέα δέντρα σε έναν τεράστιο κατάλογο πολλών χιλιάδων δέντρων στην πόλη, που φυσικά συνεχίζει να αποτελεί προτεραιότητα η συνεχής ανάπτυξή του και η αναβάθμισή του. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όταν μιλάμε για μερικές δεκάδες δέντρα τα οποία, ξαναλέω, έχουν κλείσει τον κύκλο ζωής τους, έχουν παρουσιάσει ξεκάθαρες πλέον και ορατές ασθένειες, αλλά φυσικά και επικινδυνότητες, νομίζω ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος να υπάρξει τέτοια εμπλοκή της υπηρεσίας μας. Τώρα με την νομική υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου ετοιμάζουμε φυσικά το σχετικό υπόμνημα, το οποίο θα καταθέσουμε, όπως σας είπα, στις σχετικές υπηρεσίες, την αστυνομία και την εισαγγελία πρωτοδικών. Και πρέπει να πω ότι φυσικά βούληση της Δημοτικής Αρχής είναι να συνεχίσει την κοπή των δέντρων που έχουν, επαναλαμβάνω, αποφασιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και στη συνέχεια έχουν εγκριθεί και αδειοδοτηθεί από όλα τα σχετικά όργανα και άρα είναι απολύτως νόμιμες διαδικασίες για να ολοκληρώσουν πραγματικά αυτό το κύκλο.